Ήρθαμε να ενημερώσουμε το λαό του Ισλέσου για την προσπάθεια που κάνουμε με την Πατριωτική Ένωση, ένα κόμμα το οποίο ιδρύσαμε διότι υπήρξε κοινή αντίληψη πολλών αξίων προσωπικότητων της ελληνικής ζωής, ακαδημαϊκών, καθηγητών, στρατιωτικών, επαγγελματιών, αγροτών, υπαλλήλων, ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και υπάρχουν κίνδυνοι εναντίον της εθνικής κυριαρχίας μας, αλλά και οικονομικοί κίνδυνοι και βέβαια το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτά μας οδήγησαν στην δημιουργία της Πατριωτικής Ένωσης, η οποία καλεί όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, ανεξαρτήτως παλαιότερας προτίμησης, κομματικής προτίμησης, να έρθουν και να συνασπιστούν στην Πατριωτική Ένωση, διότι τα προβλήματα είναι κοινά, ιδεολογίες παρήλθον, και ένα έχει αξία και μόνο, να προδεύσουμε σε λαός και σαν κοινωνία και να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γι' αυτό ήρθαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις θέσεις μας και να του ζητήσουμε να σκεφτούν αυτά τα οποία θα πούμε και σε συνέχεια ελεύθεροι να αποφασίσουν όταν γίνουν, όποτε γίνουν εκλογές, ποια θέση πρέπει να λάβουν. Έχω ζήσει και στην Ουκρανία και στη Ρωσία και έχω κάνει μεγάλα έργα και στις δύο χώρες. Εκείνο το που δεν θα ήθελα ποτέ ήταν ο πόλεμος. Διότι ο πόλεμος έχει μονάχα τραγικές στιγμές. Κανένας δεν μένει ωφελημένος από ένα πόλεμο. Και βέβαια όλοι μας είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτές τις εξελίξεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχουμε και στη σκέψη μας και τους συμπατριώτες μας που ζουν στην Ουκρανία, κυρίως στην περιοχή Μαριούπολης και των γύρω χωριών που υπερβαίνουν τις 130.000, που είναι Έλληνες πατριώτες, πιο Έλληνες από εμάς της Ελλάδος και οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς αυτή τη στιγμή στο νότιο μέτωπο μεταξύ Ντομπάς και Μαριούπολης. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ευρύτερα, να δούμε ποια λάθη οδήγησαν σε αυτόν τον πόλεμο και μετά ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από αυτόν τον πόλεμο. Ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η Αμερική έκανε ένα μεγάλο λάθος, άλλο ένα μεγάλο λάθος, και οδήγησε την κατάσταση της Ουκρανίας σε πόλεμο για να πιέσει την Ευρώπη και να δημιουργήσει χωρίς λόγο μία κατάσταση εξάρτησης της Ευρώπης. Και ήταν τεράστιο λάθος της Αμερικής σε συνέχεια των πολλών λαθών της και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, διότι με αυτόν τον τρόπο σπρώχνει τη Ρωσία στην Κίνα, η οποία Κίνα είναι η ανερχόμενη δύναμη, η σιωπηλή ανερχόμενη δύναμη, η οποία αύριο μεθαύριο θα είναι και πρώτη οικονομική δύναμη. Αυτή η κατάσταση οδηγεί την Ευρώπη σε καταστροφή. Οδηγεί την Ευρώπη σε ακρίβεια, οδηγεί την Ευρώπη σε έλλειψη ενέργειας και οδηγεί την Ευρώπη σε πόλεμο μέσα στα σπλάχνα της, ύστερα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ, όπως και πάρα πολλοί οι πλήστοι Ευρωπαίοι, καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στεναχωριέμαι για αυτήν την κατάσταση, στεναχωριέμαι ιδιαίτερα, διότι το Κίεβο, αλλά και ο Οδυσσός που δούλεψα, είναι υπέροχες πόλεις και μας είχαν σε μεγάλη εκτίμηση εμάς τους Έλληνες, διότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν δεμένοι και με την αρχαία Ελλάδα
για τη δημιουργία τους, αλλά και με την Βυζαντινή Ελλάδα. Και στο Κίεβο ήταν και μεγάλες εκκλησίες, γιατί στο Κίεβο βαπτίστηκαν επί Βλαδίμιρου οι Ρώσ χριστιανοί. Άρα ο Κίεβο είναι και η κοιτίδα των Ρώσων. Ρώσοι είναι αρχαίοι Ρώσοι. Λυπούμε διότι θα έχουμε και πολύ άσχημες επιπτώσεις. Αναγκαζόμαστε τώρα να ακολουθούμε τους Αμερικάνους άκρητα και όχι και το ευρωπαϊκό συμφέρον. Η Ευρώπη θα ταλαιπωρηθεί από αυτήν την κατάσταση. Θα υποστεί καταρχάς μια δεινή στρατηγική ήττα, ότι δεν έχει την αυτονομία και είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί οι εντολές των Αμερικάνων. Δεύτερον, βαρύες οικονομικές επιπτώσεις. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν φρόντισε να βρει άλλες πηγές για την ενέργεια και έκανε το λάθος να προτείνει και να υιοθετήσει την λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Έκλεισε σταθμούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειψη ενέργειας, η οποία καλύφθηκε μέχρι τώρα με το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτή η έλλειψη δημιούργησε μία ανισοβαρή κατάσταση, με αποτέλεσμα η μεγάλη ζήτηση να οδηγήσει τις τιμές πολύ ψηλά. Και αυτό θα συνεχιστεί. Και μην νομίζουμε ότι μόνο η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και έβγαλε τρελά χρήματα. Και οι Αμερικάνοι πουλάνε στην Ευρώπη φυσικό αέριο από τα σχιστολιθικά αέριά της, τα οποία τα κάνουν υγρά σε μορφή LNG, τα μεταφέρουν μεγάλα ειδικά πλοία και μετά έρχονται σε μονάδες που ξαναγίνονται φυσικό αέριο και δίνονται στην κατανάλωση. Στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε ένα νησάκι στη Ρεβιθούσα κοντά στην Ελευσίνα. Οι τιμές ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα στην Ελλάδα να έχουμε ακριβή ενέργεια. Από την ακριβή ενέργεια προκύπτουν μία ακρίβεια παντού. Ακόμα ας πάρουμε την πρωτογενή παραγωγή, τα αγροτικά προϊόντα. Οι τιμές ανεβαίνουν διότι ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το φυσικό αέριο, το οποίο είναι το συστατικό που δημιουργεί την ουρία και από εκεί δημιουργούνται τα λιπάσματα. Οπότε εγώ τους επισκέφθηκα έξω από τη Λάρισα και μίλησα μαζί τους. Οι άνθρωποι μου λένε δεν μπορούμε καν να σπείρουμε. Οι τιμές είναι απαγορευτικές και ζητάμε αυτά τα οποία γίνονται στην Ευρώπη. Γιατί να έχουν πληρώνουμε εμείς δασμούς στο πετρέλαιο όταν όλοι οι άλλοι Έλληνες, Ευρωπαίοι αγρότες δεν πληρώνουν? Δίκαια αιτήματα τα οποία η κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη, δεν έρχεται κοντά στον απλό Έλληνα. Νομίζει ότι κάνοντας ορισμένες πρωτοβουλίες δεν σκέπτεται τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς η αιτία της ελληνικής ακρίβειας δεν είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας. Είναι το λάθος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει στην πράσινη μετάβαση, την ταχύτατη πράσινη μετάβαση. Και ενώ οι Γερμανοί λένε ότι θα κλείσουν τις ανθρακικές και λιγνητικές μονάδες το 1938, ενώ οι Πολωνοί το 1950, ο Μητσοτάκης εδήλωσε στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα τα κλείσω το 1923. Αναλογίστηκε ο άνθρωπος αυτός ότι κλείνοντας αυτές τις μονάδες δεν θα έχουμε ρεύμα από λιγνίτη και θα θέλουμε περισσότερα χρήματα για να φέρουμε περισσότερο φυσικό αέριο που θα το πληρώνουμε όλοι μας. Αναλογίστηκε ότι κλείνοντας αυτές τις μονάδες 25.000 θέσεις εργασίας στα Λεμαΐδα, Κοζάνη, Φλόρινα και 5.000 στη Μεγαλούπολη, 30.000 θέσεις νέων ανθρώπων θα χαθούν και οι περιοχές θα ρημώσουν. Αναλογίστηκε ότι μη έχοντας τις διοικητικές μονάδες κινδυνεύουμε με ένα blackout.
και έκανε και ένα τεράστιο έγκλημα. Δήλωσε και ενήργησε ώστε να σταματήσει κάθε έρευνα και κάθε προσπάθεια εξόρυξης των ελληνικών υδρογοναθράκων. Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα, διότι αν εμείς εδώ και τόσο καιρό είχαμε εξορύξει τους ελληνικούς υδρογονάθρακες της ελληνικής ΑΟΣ πάνω από την Κέρκυρα, από τους Οθονιούς και την Ερίκουσα μέχρι την Κύπρο, η Ελλάδα θα ήταν παράδεισος. Θα είχαμε φτηνή ενέργεια αλλά φθηνά προϊόντα. Θα είχαμε ανάπτυξη. Θα ερχόντουσαν τα παιδιά μας που φύγαν έξω, όχι να φύγουν κι άλλα έξω. Και βέβαια θα είχαμε τώρα, θα πουλούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε ευρωπαϊκό αέριο, ελληνικό άρα ευρωπαϊκό αέριο, αλλά θα είχαμε και εμείς εισρωή συναλλάγματος, το οποίο θα μείωνε το δημόσιο χρέος μας και θα βοηθούσε πλέον να ενισχύσουμε και το εσύ μας, να ενισχύσουμε και τα νέα παιδιά μας και τις οικογένειές μας και γενικά να ανθίσει η χώρα. Αυτό που έγινε στην Ουκρανία τώρα είχε προηγηθεί με τους Τούρκους που μπήκαν στην Κύπρο. Δεν είναι κάτι το οποίο έγινε για πρώτη φορά. Οι Τούρκοι πρόλαβαν να είναι οι πρώτοι σε αυτά, στις σφαγές, στις εισβολές, στην κατάργηση κάθε δικαίου, στην κατάργηση κάθε συμφωνίας. Είναι πρώτοι δυστυχώς και η ιστορία το έχει αποδείξει. Μόνο κάποιοι δικοί μας αφελείς δεν το έχουν καταλάβει στα από τόσα χρόνια, όπως βέβαια και οι εθνομηδενιστές οι οποίοι δρούνε σαν ύπουλα στην ελληνική πολιτεία και περνάνε το δηλητήριο στους απλούς Έλληνες ότι δεν χάθηκε ο κόσμος, να τους δώσουμε και ένα-δυο μίλια από τα χωρικά μας ύδατα, δεν χάθηκε ο κόσμος, να τους δώσουμε ένα κομμάτι από τη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτή είναι ο εσωτερικός ύπουλος κίνδυνος και η ελληνική κοινωνία αυτούς πρέπει να τους απορρίψει, διότι μας οδηγούν σε υποχωρήσεις, μας οδηγούν να είμαστε μαλθακοί, μας οδηγούν να μην σκεφτόμαστε την τιμή μας σαν Έλληνες, τι χάσαμε από λάθη μας και ότι δεν έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση στους ποταμούς αίματος που έξαν οι προγονείς μας να παραχωρήσουμε τίποτε. Είναι προδοσία και είναι προδότες. Και τα λέω με γνώση της λέξης και της πραγματικότητας. Εάν εμείς οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, αν εμείς είμαστε πατριώτες και δεν παρασυρώμεθα από διάφορα κόμματα που καταστρέφουν την Ελλάδα, τα οποία βλέπουμε σε ποιο βαθμό υποβάθμισης έχουν φτάσει στο ελληνικό κοινοβούλιο να βρίζονται και να ασχολούνται μόνο με τα κομματικά τους και όχι με τα προβλήματα της πατρίδος. Αν λοιπόν, λέω, οι Έλληνες έρθουν στην Πατριωτική Ένωση και γίνουμε μια δυνατή δύναμη, τότε ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Άρα, καλό τους αγαπητούς μου φίλους στη Μυτιλήνη που έχουν και καλλιέργεια και γνώση βαθιά της πραγματικότητας, γιατί ζουν δίπλα στη Μικρά Ασία που ήταν ελληνική και τα πάντα μαρτυρούν την πορεία στην ιστορία, στην ελληνικότητα της Μικράς Ασίας, να κάνουν αυτό το οποίο άφησε σαν παρακαταθήκη ο Ρήγας Φεραίος. Αν συλλογάτε ελεύθερα, τότε συλλογάτε καλά. Να σκεφτούν αυτά τα οποία εμείς προτείνουμε, να δούνε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση σε κανένα. Κανένας δεν μπορεί να μας πιέσει. Κανένας δεν μπορεί να μας εκβιάσει σαν τους άλλους που τους έχουν και τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, που έχουν και τις φωτογραφίες με τα παιδάκια που κάνουν παρέα και όλα τα άθλια
που γνωρίζετε λίγο πολύ, εμείς μία φιλοδοξία έχουμε. Να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό. Και δεν θα υποχωρήσουμε σε καμία πίεση. Ούτε εσωτερική, ούτε εξωτερική. Δεν παράνε γερμανική, δεν παράνε αμερικάνικη. Εμείς δεν έχουμε κανένα ουσούρι, όπως λέει ο λαός, για να μπορούν να μας εκβιάσουν. Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Θα μπούμε στη Βουλή και θα αποτρέψουμε με τη βοήθειά σας ζητήματα εθνικής μειοδοσίας και οικονομική καταστροφή που μας οδηγεί ο Μητσοτάκης με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και την μη εξόρυξη αυτής της τεράστιας περιουσίας 3 εκατομμυρίων που έχει η πατρίδα μας στα νερά της και να δηλώνει, όπως δήλωσε ο Δένδιας στο Όσλο πριν από λίγο καιρό και το απέκρυψε η ελληνική τηλεόραση και οι εφημερίδες του κέντρου, αυτές οι φυλάδες, οι πουλημένες φυλάδες, ότι δεν θα εξορίξουμε τους υγρογονάνθρακες επειδή είμαστε η πράσινη χώρα. Να συμπληρώσω, πράσινα φούμαρα και πράσινα άλογα. Η Ελλάδα εκπέμπει συνολικά το 0,2% του διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο θεωρείται ότι είναι εκείνο που δημιουργεί προβλήματα όλου του πλανήτη. Η Κίνα εκπέμπει το 30%. 0,2 με 30. Εάν εμείς καταστραφούμε, ρεώσουμε, δεν ανάβουμε τα φώτα, δεν έχουμε κλείσει όλα τα φώτα στους δρόμους και μειώσουμε την εκπομπή κατά 50%, τι θα κάνουμε? Θα εκπέμπουμε 0,1%. Η Κίνα όμως εκπέμπει 30%, δηλώνει ότι όχι μόνο δεν θα μειώσει, αλλά θα αυξήσει τις εκπομπές. Ο κόσμος εδώ στη Μυτιλίνη και γενικά στη Λέσβο είναι άνθρωποι έξυπνοι. Έχουν το ωραίο του χαρακτήρα τους, αλλά έχουν και μυαλό. Μπορούν άμεσα να κάνουν την απλή σκέψη. Εφόσον εμείς θα καταστραφούμε για 0,1%, ποιος είναι ο λόγος να καταστραφούμε? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταστραφούμε. Ας καταστρέφει, μας το οδηγεί στην καταστροφή ο Μητσοτάκης. Και το λέω με μεγάλη θλίψη, γιατί του έχω στείλει επανειλημμένα κείμενα, έγγραφα, επιστολές που του αποδεικνύουν το τεράστιο λάθος του. Αλλά δυστυχώς δεν δέχεται την άποψη του άλλου. Του είπα μάλιστα, πάταξον μεν, άκουσον δε, ότι ο Θεμιστοκλής και οι Αθηναίοι τότε τον άκουσαν και σώθηκε η Αθήνα στη Σαλαμίνα. Δεν ακούει. Νομίζω ότι είναι υπεράνω αυτός, επειδή σπούδασε στην Αμερική, στα Πανεπιστήμια της Αμερικής, ξέρει την αλήθεια και εμείς είμαστε ξεπερασμένοι. Τεράστιο λάθος. Τον καλό, άλλη μια φορά, μην προχωρήσει το λάθος. Μην εμένει στο λάθος. Η αξία είναι να διορθώνουμε το λάθος μας. Μην καταστρέψεις την πατρίδα μας. Μην στέλνεις τα παιδιά μας έξω. Και αντί για τα παιδιά μας που στέλνεις έξω, μας φέρνεις εδώ και μας γεμίζεις με ανθρωπιτανάστες και τα νησιά μας θέλεις να κάνεις ολόκληρες πόλεις εκεί για να βάλεις χιλιάδες ανθρώπους. Τα νησιά μας είναι δίπλα στην Τουρκία και οι Τούρκοι θέλουν να τα αποστρατικοποιήσουμε και εσύ θέλεις να τα γεμίσεις λαθρομετανάστες, μουσουλμάνους από το Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν. Ρώτησες τους ανθρώπους, θέλουνε τις πόλεις τους να έχουν γεμάτες με hot spot? Θέλουνε αυτούς τους ανθρώπους εδώ? Τι, γιατί δεν τους μοιράζεις στην Ευρώπη? Να τους πάρει η Ευρώπη αναλογικά. Μέχρι τώρα μας άφηνε εμάς και δεν τυπολόγησε και δεν ήθελε να πάρει κανένα. Αλλά έστειν δίκη ο θαλμός ως τα πάνθωρά. Τώρα τη βλέπεις, θα έρθουν ίσως και εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία και θα καταλάβουν τι θα πει σε μια χώρα να έχεις
αναγκασμένος να έχεις 500-800 ένα εκατομμύριο μετανάστες ή πρόσφυγες στη χώρα σου και να έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτές τις υποχρεώσεις. Να πω αυτές τις λίγες λέξεις στους αγαπητούς μου Μητυλινιούς, τους οποίους εκτιμώ και για το μυαλό τους και για το χαρακτήρα τους. Είχα τη χαρά να έχω κοντά σε ένα τραπέζι που κάναμε το βράδυ και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και άλλους φίλους και παλιούς μου συνεργάτες, και ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά όπου οι άνθρωποι καθόντουσαν ένας δίπλα στον άλλον, σαν φίλοι. Πίνανε το ούζο τους, συζητούσαν, μιλούσαν, κάτι το οποίο έχει εκλείψει στις πόλεις. Έχετε αυτή την ευλογία. Πλέον στην πόλη ο καθένας είναι ένα ρομπότ. Πάει, δουλεύει, γυρνάει, τρώει, βλέπει τηλεόραση και πάλι την άλλη μέρα τα ίδια. Αυτή η παρέα την οποία έχει μείνει εδώ στη Μυτιλήνη, γενικά στη Λέσβο, είναι ένα δώρο Θεού και εύχομαι να το κρατήσετε πάντα.